αστραπέ κεράουνιε γόνιμε ζεύ. Εισάκουσέ με. Το 356 π.Χ., στις 6 του εκατονδεώνα, που οι Μακεδόνες τον λέγανε Λόο, πρώτο μήνα του Αττικού χρόνου, ήρθε στον κόσμο σε τούτο εδώ το κομμάτι της ελληνικής γης ο Αλέξανδρος ο Τρίτος, ο Αλέξανδρος ο Μέγας, που έμελε να γίνει η συναρπαστικότερη φυσιογνωμία της παγκόσμιας ιστορίας. Εδώ λοιπόν, πάνω σε αυτή τη γη που γέννησε τον Αλέξανδρο, αναζητήσαμε τα σημάδια που μαρτυρούν την καταγωγή, τη γέννηση και την άνδρωση του Μεγάλου Μακεδόνα. Στέργιο υπόβαθρο στο οικοδόμημα της ιστορίας ο μύθος θέλει να ξέρει ότι κάθε βασιλική οικογένεια του αρχαιοελληνικού κόσμου είχε θεϊκή προέλευση. Έτσι και στην περίπτωση της Μακεδονικής Βασιλικής Δυναστείας, ο μύθος λέει ότι ο απόγονος του Ηρακλή, ο Τιμενίδης Κάρανος, ξεκίνησε από το Άργος για να οδηγήσει την οικογένειά του σε έναν καινούριο τόπο στο βορρά της Ελλάδας. Σύμφωνα με το χρησμό, ο Κάρανος έπρεπε να ιδρύσει το βασίλειό του εκεί που θα σταμάταγαν τα κοπάδια των Αιγών για να ξεκουραστούν. Έτσι, κοντά στη σημερινή Βεργίνα, ιδρύθηκε η πόλη των Αιγών, η πόλη που έγινε η πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους, το Λίκνο των Βασιλέων, το κέντρο της πατροπαράδοτης λατρείας των Ολύμπιων θεών, ο τόπος που θάβονταν οι βασιλιάδες και οι οικογένειές τους. Εδώ, όπου σήμερα, η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στο φως τα ανεπανάληπτα αυτά δείγματα ενός λαμπρού παρελθόντος. Και μετά το μύθο, η ιστορία με την υπογραφή του Θουκυδίδη και του Ηρόδοτου έρχεται να μας πει πως ίσως καμιά άλλη ελληνική δυναστεία δεν έχει τόσο απόλυτα εξακριβωμένη καταγωγή όσο αυτή των Μακεδόνων βασιλέων. Τιμενίδες και Ηρακλίδες ονομάζονταν οι Μακεδόνες βασιλείς, έχοντας σαν γενάρχη τους τον Τίμενο, τον γιο του Ηρακλή, και Αργιάδες, ως προερχόμενοι από το πανάρχαιο Μυκηναϊκό Άργος στην Πελοπόννησο. Την δε παραθάλασσα νυν Μακεδονίαν, Αλέξανδρος ο Περδίκου Πατήρ και οι πρόγονοι αυτού Τιμενίδε, το αρχαίον όντες εξάργους, πρώτον εκτίσαντο. Τιμενίδες και Ηρακλίδες ονομάζει τους Μακεδόνες βασιλείς και ο Θουκυδίδης, που περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια την ίδρυση του Μακεδονικού κράτους ως τις μέρες του Περδίκα και του Αλεξάνδρου του Πρώτου, προπάπου του Μεγαλέξανδρου. Των άλλων εθνών, οι Μακεδόνες ούτι, και Μακεδόνων αυτών πολλήν, το δε ξύμπαν Μακεδονία καλείται, και Περδίκας Αλεξάνδρου βασιλεύς αυτών ειν. Περίτρανες και ακλόνητες οι αρχαίες πηγές μαρτυρούν τις ρίζες της γενιάς του Μεγαλέξανδρου στους κατοπινούς ανθρώπους. Όμως οι άνθρωποι ξεχνούν, γιατί είναι πλάσματα πρόσκαιρα και γι' αυτό βιαστικά. Έτσι έρχεται πάλι νέος αδιάψευστος μάρτυρας η γη αυτού του τόπου, που σαν υπομονετική μάνα φυλάει στοργικά τις δικές της αναμνήσεις.
και αφού έπρεπε και πάλι να αποδειχθεί ότι οι Μυκηναίοι πρόγονοι του Αλέξανδρου είχαν έλθει στα πανάρχια εκείνα χρόνια εδώ στη γη της Μακεδονίας, το γνωστικό χέρι του αρχαιολόγου έβγαλε από αυτή τη γη τα αγγεία, τα στολίδια και τα όπλα τους. Έτσι λοιπόν σήμερα, ύστερα από 6 χρόνια αναζητήσεις στο όρος, μπορούμε πια να μιλούμε για μυκηναϊκή παρουσία στον Μακεδονικό Όλυμπο από τον 13ο αιώνα τουλάχιστον, ίσως και παλιότερα. Και από τότε, 10 αιώνες πριν από τη γέννηση του Αλέξανδρου, ξεκίνησε από εδώ, από τον Όλυμπο, η πορεία των Μακεδόνων μέσα στην ιστορία. Ο νεαρός Αλέξανδρος, ο τελευταίος των επικών ηρώων, έδωσε με το θάνατό του ένα τέλος στη δυναστεία και την ασταμάτητη πορεία της από το περιβόλι των θεών, την Πιερία, προς τον υπόλοιπο κόσμο και την Αθανασία. Ίσως δεν μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά. Οι ρίζες ενός θεού δεν μπορούσε παρά να ξεκινούν από τον Όλυμπο. Ο μύθος και πάλι θέλει διογέννητους τους Μακεδόνες, γιατί εδώ στους πρόποδες του Ολύμπου ο Δίας ζευγάρωσε με την Θεία μιαν πανέμορφη Τιτανίδα. Και εκείνη του Δία του Κεραυνόχαρου γέννησε αγόρια δύο, έναν το Μάγνητα και έναν το Μακεδόνα, που τα άλογα αγαπούσε. Ο δεσμός των Μακεδόνων με τα άλογα είναι πολύ παλιός. Ήδη ο Ισίωδος τον 7ο αιώνα χαρακτηρίζει τον γενάρχη των Μακεδόνων, τον μυθικό Μακεδόνα, Ιππιοχάρμη, αυτόν που αγαπάει τα άλογα, αυτόν που χαίρεται τα άλογα, ενώ αργότερα, στις αρχές του 5ου αιώνα, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος καθιερώνει ως έμβλημα στην πίσω πλευρά των νομισμάτων του το άλογο με τον Μακεδόνα Ιππέα. Έτσι φθάνουμε στο Φίλιππο, το γιο του Αμίντα, που χαράζει και αυτός στην πίσω πλευρά των νομισμάτων του τον Μακεδόνα Ιππέα, σαν μία ακόμη επιβεβαίωση του ονόματός του, που τον ονομάζει και αυτόν Φίλο των Ήππων. Και έτσι φθάνουμε στη στιγμή που ο Φίλιππος, νεαρός τότε βασιλιάς της Μακεδονίας, θα πάει στη Σαμοθράκη για να λάβει μέρος στις μυστηριακές τελετές των μεγάλων θεών. Τα καβίρια μυστήρια, όπως λέγονταν αυτές οι τελετές, κυριαρχούν μέχρι σήμερα και καθορίζουν απόλυτα τον αρχαιολογικό χώρο της Αμοθράκης. Εδώ λοιπόν, στο πανέμορφο αυτό νησί του Βόρειου Αιγαίου, στο μυστηριακό περίγυρο της λατρείας των καβίρων, ο Φίλιππος συνάντησε την Ολυμπιάδα, την υπηρώτησα πριγκίπισσα της βασιλικής οικογένειας των Μολωσών, που καταγόταν και αυτή με τη σειρά της από έναν άλλο θεϊκό γενάρχη, τον Νεοπτόλεμο, το γιο του Αχιλλέα. Συνεπάρθηκε από την ομορφιά της ο νεαρός ακόμη βασιλιάς, την ερωτεύτηκε και λίγο αργότερα την παντρεύτηκε. Καρπός αυτού του γάμου, ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου, ο Αλέξανδρος, που κληρονόμησε, που απορρόφησε θα έλεγε κανείς, τις ιδιόμορφες ιδιότητες των γεννητόρων του. Ιδιόμορφη πράγματι η προσωπικότητα του Φιλίππου υπήρξε αντικείμενο αντιφατικών κρίσεων τόσο από τους αρχαίους όσο και από τους σύγχρονους ιστορικούς. Στρατιωτική και διπλωματική ιδιοφυΐα, αξιόλογος ρήτορας, ηρωικός μαχητής, πανούργος διαπραγματευτής, ένας άνθρωπος με απαράμιλη ζωτικότητα και έφεση προς τη δόξα, θαυμαστής του ελληνικού πνεύματος και των ελληνικών γραμμάτων, βρίσκει ο Φίλιππος στην προσπάθειά του να καταστεί ηγεμόν της Ελλάδας έναν φοβερό εχθρό και ανελαίητο κριτή στο πρόσωπο του Δημοσθένη. Στην αγορά των Αθηνών,
ο Μέγας Ρήτορας εκφωνεί πύρινους λόγους, καταγγέλει τον ακόλαστο βίο του Φιλίππου, τον ονομάζει μέθυσο και βάρβαρο και τους περί αυτών τους ονομάζει ληστές και ανθρώπους ανάξιους λόγου. Πιστεύει όμως πράγματι ο Δημοσθένης ότι ο Φίλιππος δεν είναι παρά ένας μέθυσος, άπιστος και ακόλαστος βάρβαρος? Θα έλεγε κανείς ότι ο Δημοσθένης ζηλεύει τον Φίλιππο. Τον εκτιμά κατά βάθος τόσο ώστε τον ζηλεύει. Βλέπει στον Φίλιππο αυτό που ο ίδιος είναι, ένας δυναμικός άνθρωπος, αλλά είναι ένας ρήτορας δυναμικός. Δεν είναι ένας στρατιώτης, αλλά έχουν μια ταυτότητα. Νομίζω θα έπρεπε να σταματήσουμε να βλέπουμε το δίκιο ή το άδικο τάχα του ενός ή του άλλου και να μην συμπαρατασσόμαστε μικροκομματικά με τον έναν ή με τον άλλον. Πρέπει κάποτε να απαλλαγούμε από αυτό και δυστυχώς οι περισσότεροι ιστορικοί δεν έχουν απαλλαγεί. Ο Δημοσθένης ασφαλώς υπερέβαλε αποδίδοντας τον Φίλιππο τόσο βαρύς χαρακτηρισμούς, αλλά είναι η απεγνωσμένη προσπάθεια του μεγάλου ρήτορα να αφυπνίσει την πάλε ποτέ αθηναϊκή ηγεμονία στον ελλαδικό χώρο. Τώρα όμως η μεγάλη δύναμη λέγεται Μακεδονία και ο Φίλιππος σφραγίζει με τη δυναμική του παρουσία την εξέλιξη της ιστορίας. Η τραχιά, η πληθωρική προσωπικότητα του Φιλίππου έρχεται σε αντιπαράθεση με τον αδάμαστο χαρακτήρα του μικρού Αλέξανδρου που σαν ατίθασο άτι δεν βλέπει την ώρα να ορμήσει κατά κει που βγαίνει ο ήλιος. Οπωσδήποτε βέβαια θαύμαζε τον πατέρα του όσον αφορά τη στρατηγική του και όσον αφορά την πολιτική του. Και στα δύο αυτά, και στην στρατηγική του την μεγαλοφιά και στην πολιτική του, τον ακολούθησε. Τον ακολούθησε και τον ξεπέρασε κιόλας. Γιατί λέμε ότι πάρα πολλά βέβαια οφείλει ο Αλέξανδρος στο Φίλιππο, αλλά ο Αλέξανδρος έκανε παραπάνω από το Φίλιππο βεβαίως. Υπήρξαν και στιγμές διάστασης, στιγμές τσακωμού, οι οποίες δείχνουν ακριβώς την άντρωση ενός νεαρού ο οποίος αποφασίζει κάποια στιγμή ότι θα δείξει το τι είναι αυτός ο ίδιος και τσακώνεται και με τον πατέρα του. Και φαίνεται ότι και στα τελευταία τους, δηλαδή λίγο πριν πεθάνει ο Φίλιππος, οι σχέσεις πάντως ήταν τεταμένες. Πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος σαφώς πήρε πάρα πολλά πράγματα και από τη μάνα του και από τον πατέρα του. Από τη μάνα του θα κρατήσω το μυστικιστικό στοιχείο, το μαγικό στοιχείο, το ενορμητικό στοιχείο, το ασυγκράτητο. Αυτό το ασυγκράτητο και ενορμητικό στοιχείο βρίσκουμε να είναι θαυμάσια απεικονισμένο εδώ στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης, στον υπέροχο αυτό κρατήρα του Δερβενιού. Στις οργιαστικές τελετές της εκστατικής και μυστηριακής λατρείας του Διονύσου, έτσι ακριβώς όπως την περιγράφει στις Βάκχες ο Ευρυπίδης, πρωταγωνιστούν η θίαση των γυναικών μενάδων και εδώ, όπως είναι φυσικό, προείσταται η βασίλισσα Προθιέρια Ολυμπιάδα. Μοιημένη στη μεταφυσική γνώση και στη μαγική δύναμη, η μεγάλη αυτή ιέρια βασίλισσα συνδέεται ακόμη και με το πανάρχαιο τελετουργικό των μυστηρίων της Αιγύπτου, αφού η ίδια διαδίδει ότι ο γιος της Αλέξανδρος είναι καρπός της ερωτικής της συνέβρεσης με τον Άμωνα Δία. Άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αίγυπτο και τον Άμωνα Δία ήταν ακόμη ένα από τα μεγαλύτερα ιερά της Ελλάδας, το μαντίο της Δωδόνης. Είναι εδώ που μεγάλωσε η υπηρώτισσα πριγκίπισσα. Είναι εδώ ακόμη που ο σπόρος της ιερής Βαλανιδιάς μπήκε στην ψυχή της Ολυμπιάδας για να καρπίσει αργότερα και να στοιχιώσει ένα από τα ωραιότερα δέντρα στο μαγικό δάσος του ελληνικού μύθου. Η Ολυμπιάδα, η ολοζώντανη ενσάρκωση των αρχαίων ελληνικών μύθων και της μυστικής γνώσης, ανακαλεί τις πανάρχαιες πίστης και παραδόσεις που θέλουν τη βασίλισσα ιέρια να ενώνεται με το Θεό για να γεννηθεί ένας ημίθεος ήρωας σωτήρας. Η ψυχή του ανθρώπου όταν βρίσκεται μπρος σε ένα γεγονός που ξεπερνάει τα ανθρώπινα δεδομένα έχει ανάγκη να καταφύγει στο μύθο. Έτσι, εκείνη την ημέρα της γέννησης του Αλέξανδρου,
ο μύθος είδε έναν αετό να πετάει πάνω από το ανάκτορο της Πέλλας. Όταν γεννήθηκε ο Αλέξανδρος, η Πέλλα ήταν ήδη μια πόλη τεραστίων διαστάσεων με τα δεδομένα της εποχής. Το ανάκτορο της Πέλλας, ένα συγκρότημα 60.000 τετραγωνικών μέτρων, είναι ο ζωτικός χώρος της παιδικής ηλικίας του Αλέξανδρου. Στα πυκνά δάση που περιέβαλαν τη μακεδονική πρωτεύουσα, δοκιμάζεται για πρώτη φορά το θάρρος και η τόλμη του νεαρού πρίγκιπα. Τόσο ο Διόδωρος, όσο και ο Πλούταρχος, μας ιστορούν ότι όταν ο Αλέξανδρος ήταν 12 χρονών, έφεραν στο Φίλιππο ως δώρο ένα άγριο άλογο, τον Βουκέφαλον Ήπων. Κανένας δεν τόλμησε ή δεν κατάφερε να καβαλικέψει το ατίθασο άτι. Ο Αλέξανδρος κατάλαβε αμέσως ότι το άλογο αγρίευε από τρόμο μόλις αντίκριζε την ίδια τη σκιά να σαλεύει μπροστά του. Έστρεψε το βουκεφάλα προς τον ήλιο, πήδησε ανάλαφρα πάνω του και κάλπασε κατά εκεί που έβγαινε ο ολοπόρφυρος δίσκος της Ανατολής. Και ο Φίλιππος φώναξε: «Γιέ μου, κοίταξε να βρεις ένα βασίλειο ίσο με σένα, γιατί η Μακεδονία δεν σε χωράει».